Θα θέλαμε με αφορμή το θάνατο του αγωνιστή της αντίστασης Μανώλη Γκλέζου να εκφράσουμε και από αυτό το βήμα τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Αναμφίβολα, το τελευταίο διάστημα οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είναι οι πρωταγωνιστές στη μάχη ενάντια στην επιδημία του κορονοϊού. Όχι για τους λόγους που τους πενεύει κάθε τόσο η κυβέρνηση, μοιράζοντας όμορφα λόγια και χειροκροτήματα για το έργο που επιτελούν, εξαγγέλλοντας και ένα έκτακτο δώρο Πάσχα, αφού πρώτα τους στέρισαν μισθούς, επιδόματα και δικαιώματα. Είναι πρωταγωνιστές γιατί δίνουν με αυταπάρνηση και αυτοθυσία τη μάχη για την υγεία και τη ζωή του λαού, με ελάχιστα έως καθόλου μέσα σε ένα σύστημα υγείας ξεχαρβαλωμένο από υποδομές και προσωπικό, εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής που ενιαία και διαχρονικά εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις και σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα. Είναι πρωταγωνιστές γιατί αυτές τις δύσκολες ώρες αρνούνται κάτω από τις μάσκες τους να πνίξουν τη φωνή τους, αναδεικνύουν τα προβλήματα και διεκδικούν λύσεις. Όχι μόνο για τα έκτακτα ζητήματα που προκαλεί η επιδημία, αλλά μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις για την πραγματική προστασία της υγείας και της ζωής του λαού. Κάθε μέρα που περνάει, έρχονται στην επιφάνεια με τραγικό τρόπο σε αρκετές περιπτώσεις οι χρόνιες ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο καρκινοβατούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της υποστελέχωσης και της κρατικής υποχρηματοδότησης. Και αυτό που αναδεικνύεται σε αυτές τις δραματικές και δύσκολες συνθήκες για το λαό μας είναι η αξία ενός δημόσιου δωρεάν συστήματος υγείας, σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου, ικανού να προστατεύσει τη λαϊκή υγεία τόσο στις πάγιες όσο και στις έκτακτες περιπτώσεις. Γιατί μπορεί ο κορονοϊός να είναι ένας αόρατος εχθρός για τα λαϊκά στρώματα, όμως δεν μπορεί να κρυφτεί ο ορατός εχθρός που είναι η αντιλαϊκή πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις με βάση και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση της υγείας, για τη στήριξη της κερδοφορίας των ομίλων, για τη διασφάλιση των ματωμένων πλεονασμάτων. Αυτή η βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική ευθύνεται για τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σε αυτή την πολιτική οφείλεται το ότι, για παράδειγμα, τόσα χρόνια μένουν κλειστά πάνω από 100-110 κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας στα δημόσια νοσοκομεία, ή για το ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ανύπαρκτη ή υπολειτουργή, για το ότι δεν υπάρχει ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στα νοσοκομεία, όπως αναδεικνύεται με αφορμή την επιδημία, αναπνευστήρες ή αντίστοιχα μέσα ατομικής προστασίας και άλλα. Για το ότι κλείσανε, για παράδειγμα, νοσοκομεία, μειώθηκε το προσωπικό δραματικά με αποτέλεσμα να κλείνουν τμήματα ή να υπολειτουργούν. Και αυτά τα λέμε όχι γιατί δεν είναι γνωστά, αλλά διότι έστω και τώρα, την τελευταία στιγμή, πρέπει να παρθούν μέτρα αναγκαία, που είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει. Να γιατί σε καμία περίπτωση η κατά τα άλλα αναγκαία ατομική υπευθυνότητα για την τήρηση των μέτρων προστασίας και η επίσης αναγκαία συμμόρφωση με τις συστάσεις και τις οδηγίες των ειδικών δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρατική ευθύνη, την ευθύνη του αστικού κράτους, της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της εξελισσόμενης επιδημίας του κορονοϊού. Και ακριβώς προκειμένου να συγκαλυφθεί η κρατική ευθύνη για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ανασύρεται το χιλιοπεγμένο επιχείρημα της ατομικής ευθύνης, που συνδυάζεται και με την ατομική διέξοδο. Και το επιχείρημα αυτό το έχουμε συναντήσει σε αρκετά ζητήματα που σχετίζονται όχι μόνο με την προστασία της υγείας, αλλά και συνολικότερα. Έτσι, για παράδειγμα, αποτελεί ατομική ευθύνη του λαού ή του ασθενούς, η πρόληψη, ο εμβολιασμός και πάει λέγοντας, για να συγκαλυφθεί η ευθύνη του κράτους και του συστήματος υγείας, να διασφαλίζουν σχεδιασμένα την αξιοποίηση μέτρων, έγκαιρης διάγνωσης, αντιμετώπισης παραγόντων κινδύνων κλπ. Φυσικά και η διασφάλιση των αναγκαίων υποδομών, η διαμόρφωση στρατηγικής πρόληψης, επιδημιολογικής επαγρύπνησης και αντιμετώπισης δεν θα μπορούσε να είναι ατομική ευθύνη. Γιατί αυτό που μετρέεται σήμερα δεν είναι απλώς η ευθύνη του καθενός, αλλά η ικανότητα και η ετοιμότητα του κράτους, της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης, του συστήματος συνολικά, να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση με κύριο κριτήριο την υπεράσπιση της υγείας του λαού. Και η ατομική υπευθυνότητα εμπνέεται όχι από εκκλήσεις, αλλά από τη συνολική λειτουργία της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, όταν αυτή βάζει στο επίκεντρο τις κοινωνικές λαϊκές ανάγκες. Έτσι,
έτσι καλλιεργούνται η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα και η ευθύνη. Όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και με την ευθύνη που έχει το κράτος να εξασφαλίσει όλα τα μέσα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Γιατί όπως αναφέρουν και οι υγειονομικοί, οι νοσοκομιακοί γιατροί, στη μάχη ενάντια στον αόρατο εχθρό χρειάζονται στρατιώτες, μόνιμο προσωπικό, επιθετικά όπλα, ατομικά μέσα προστασίας, αναπνευστήρες, κλίνες, μέθ και τα λοιπά, και αμυντικά όπλα, μέτρα, δηλαδή ατομικά μέτρα προστασίας, τόσο για το υγειονομικό προσωπικό, προκειμένου να μην βγει εκτός μάχης. Γιατί οι προσλήψεις, για παράδειγμα, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, δεν επαρκούν να καλύψουν ούτε καν τις στοιχειώδεις ανάγκες σε κανονικές συνθήκες, πόσο μάλλον στις τωρινές με την πανδημία. Και όσο περνάνε οι μέρες, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του ΚΚΕ ότι οι προτροπές και τα μέτρα για την ατομική προστασία δεν αρκούν αν οι παντός είδους μονάδες υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ο εξοπλισμός και το πολυάριθμο υγειονομικό προσωπικό δεν τεθούν υποχρεωτικά στον ενιαίο κρατικό σχεδιασμό. Και αυτό διότι η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του ανεπαρκούς δημόσιου τομέα της υγείας και ο ιδιωτικός ουσιαστικά να αξιοποιεί τις συνθήκες της πανδημίας ως ευκαιρία για κερδοφορία, για να κάνει χρυσές business με τα νέα δώρα που επέλεξε σε συμφωνία μαζί τους να τους δώσει η κυβέρνηση, είτε αυξάνοντας το ύψος της αποζημίωσης μέσω του ΕΟΠΗ, δηλαδή από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων κατά 30 εκατομμύρια ευρώ, είτε μέσω του διπλασιασμού αποζημίωσης για κάθε κρεβάτι μονάδας εντατικής θεραπείας σε 1.600 ευρώ από τα 800 που είναι σήμερα, είτε για τη διενέργεια των διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό. Έτσι τελικά ο ιδιωτικός τομέας όχι μόνο δεν υπηρετεί το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν συνυπάρχει αρμονικά όπως τόσα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις τονίζανε και προπαγανδίζανε, αλλά συνεχίζει να το αρμέγει αφού δεν επιτάσσεται αλλά επιδοτείται από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή από τα λεφτά των εργαζομένων. Να γιατί απαιτείται τώρα να προσληφθεί όλο το αναγκαίο προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και όχι να αξιοποιούνται μπαλώματα μεταφέροντας προσωπικό από τα περιφερειακά ιατρία στα νοσοκομεία, ανοίγοντας στην ουσία νέες τρύπες και φυσικά αφήνοντας εκτεθειμένο το λαό της περιφέρειας ή των περιφερειακών ιατρίων, των κέντρων υγείας κτλ. Και αυτό το ακολουθεί μια σειρά με αποφάσεις τους, ακολουθούν μια σειρά υγειονομικές περιφέρειες, είτε αυτό αφορά την Δυτική Μακεδονία, είτε αφορά άλλες υγειονομικές περιφέρειες. Άμεσα να προχωρήσει η επίταξη των ιδιωτικών μονάδων και η ένταξή τους στο κεντρικό κρατικό σχεδιασμό. Το άνοιγμα όλων των κλειστών κρεβατιών ΜΕΘ, αυτών των περίφημων κλειστών 110 κρεβατιών ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία. Να προμηθευτούν τα νοσοκομεία με όλα τα αναγκαία μέσα που ζητάνε οι ίδιοι οι υγειονομικοί, που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι χρειάζεται εδώ και τώρα. Να ενταχθούν υποχρεωτικά οι αυτοαποσχολούμενοι γιατροί και ιδιαίτερα ειδικοτήτων, όπως πνευμονολόγοι, παθολόγοι, στο σχέδιο ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, ώστε να αξιοποιηθούν για τη δωρεάν περίθαλψη του λαού, όταν φυσικά δεν απαιτείται νοσηλεία, είτε στα ιατρία τους, είτε με κατοίκον επισκέψεις. Να επιταχθούν ξενοδοχεία για να διαμένουν οι υγειονομικοί των δημόσιων νοσοκομείων, να ενισχυθεί επαρκώς με προσωπικό και μέσα η υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι, όπως και να αξιοποιηθούν και ενδεχομένως οι φοιτητές, σπουδαστές των σχολών υγείας, τα μεγαλύτερα έτη, βέβαια, τα μεγάλα έτη, μαζί με το αντίστοιχο διδακτικό προσωπικό. Παράλληλα, όχι μόνο τα μέτρα για την υγεία του λαού, αλλά και συνολικά τα κυβερνητικά μέτρα είναι εντελώς ανεπαρκή και μάλιστα πολλά είναι σε επικίνδυνη κατεύθυνση και έρχονται για να μείνουν σε βάρος των εργαζομένων. Μέσω των έως τώρα πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, αλλά και των άλλων μέτρων που προωθούνται αυτό το διάστημα από την κυβέρνηση, η οποία έρχεται και επιβάλλει μόνιμη θηλιά στους εργαζόμενους με νέες αρρωτικές ανατροπές στους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις. Με τη θεσμοθέτηση του πιο επιβλητικού μέτρου, που δεν λέγεται ομαδικές απολύσεις, αλλά αναστολή της σύμβασης εργασίας. Ενώ δίπλα στο άγριο κύμα απολύσεων που δεν έχει κοπάσει, η κυβέρνηση δίνει στην εργοδοσία την δυνατότητα να επιβάλλει ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς μειώσεις στους μισθούς κατά 50% για τουλάχιστον 6 μήνες. Και όλα αυτά τα μέτρα έρχονται με τη συνοδεία του επαναλαμβανόμενου παραμυθιού
του όλοι μαζί, πολιτεία, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, δίνουμε τη μάχη κατά της πρωτοφανούς κρίσης αυτής της περίοδου. Επιχειρεί δηλαδή η κυβέρνηση να συσκοτήσει το γεγονός ότι τα μέτρα που λαμβάνει έχουν ως βασικό στόχο τη στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων, την ενίσχυσή τους στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τις απώλειες σε τζίρους και κέρδη, φορτώνοντας ξανά τα σπασμένα στους εργαζόμενους. Είναι μέτρα ανεπαρκή, αποτελούν ασπιρίνη στον πόνο εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων που μένουν χωρίς εισόδημα και αέρα κοπανιστό για τους εργαζόμενους που ήδη έχουν λάβει το χαρτί της απόλυσης ή εργάζονται πλέον με κάθε είδους ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Εξάλλου, μόνο ως ομολογία ενοχής, κατόπιν εορτής βέβαια, εκλαμβάνεται η αναφορά του Υπουργού Εργασίας της κυβέρνησης κατ' επέκταση πριν λίγες μέρες για την απογοητευτική, όπως δήλωσε, κατάσταση στην αγορά εργασίας το μήνα Μάρτιο, αφού την ίδια ώρα που προσπαθεί να εμφανιστεί ως προστάτης των εργαζομένων και εγγυητής των δικαιωμάτων τους, έδωσε το πράσινο φως για τη νέα κλιμάκωση της εργοδοτικής επίθεσης. Ο μεγάλος αριθμός των απολύσεων, χωρίς να υπολογίζεται η τύχη των χιλιάδων εργολαβικών, ενοικιαζόμενων εργαζομένων, η αναγκαστική λήψη της κανονικής άδειας, η αλλαγή από σταθερή σε εκπεριτροπή σε εργασία, ήταν μερικά από όσα αξιοποίησαν οι εργοδότες πριν η κυβέρνηση τα νομιμοποιήσει. Έτσι, για παράδειγμα, στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που συζητούμε, το μέτρο της αναστολής της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί άμεσα στο σύστημα Εργάνη κάθε τροποποίηση του ωραρίου των εργαζομένων, μαζί με τη δυνατότητα του ευέλικτου ωραρίου εργασίας ή εργασία εξ αποστάσεως, είναι πράσινο φως για να γίνουν στους χώρους δουλειάς όργια αυθαιρεσίας του ωράριου, στις εργασιακές σχέσεις. Έτσι και δεν θα ανακοινώνονται πουθενά οι μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις και δεν θα ελέγχονται σε συνθήκες που η κάθε είδους ευελιξία της εργασίας θα οριάζει και με επίσημο κυβερνητικό καπέλο. Ή για παράδειγμα το μέτρο που αφορά τους γονείς, τους εργαζόμενους γονείς μετά το κλείσιμο των εκπαιδευτικών, των όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, πρωτοβάθμιας κυρίως και δευτεροβάθμιας, που δίνει στο συνάλλου στους εργοδότες να επιτεθούν στο δικαίωμα της κανονικής άδειας. Αντί να υπάρξουν, να υποχρεωθούν οι εργοδότες σε πρόσθετες μέρες αδειών με πλήρες παροχές και ασφάλιση, οδηγεί στην εξάντληση της κανονικής άδειας των εργαζομένων, δικαίωμα σημειωτέων που αφισβητείται και που αφισβητείται τώρα και που έμεινε όρθιο στην κρίση. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ανακοινώνει κυρώσεις, πρόστιμα, αντίστοιχα ποινές στους εργοδότες που καταπατούν εργασιακές σχέσεις και ωράρια, αλλά αντίθετα αναστέλει τους ελέγχους, αφού τα μέτρα που προτείνει είναι ευχολόγια. Συγχρόνως, την ίδια περίοδο που οι εργαζόμενοι παίρνουν μέρος της άδειά τους για τις επιχειρήσεις, προβλέπεται αναστολή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών. Από τη μία δηλαδή απαλλάσσεται και ανακουφίζεται ο εργοδότης και από την άλλη ο εργαζόμενος πληρώνει με την άδειά του, δηλαδή από το μισθό του, αφού η κανονική άδεια και κάθε άδεια αποτελούν μέρος της ασφαλιστικής προστασίας. Στο όνομα των έκτακτων αναγκών της περίοδου, σε μια σειρά κλάδων δίνεται το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να απασχολούν τους εργαζόμενους τις Κυριακές και τις αργίες, χωρίς να υποχρεώνει την εργοδοσία να μετατρέψει άμεσα αυτές τις συμβάσεις από μερικής σε πλήρους απασχόλησης. Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιβάλλουν μονομερώς την τηλεεργασία, ένα μέτρο που σχεδιάζεται χρόνια, εξαφανίζει και που εξαφανίζει τα όρια ανάμεσα στον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο, καθιστά τους εργαζόμενους εύκαιρους για τον εργοδοσία κάθε ώρα και κάθε μέρα. Ένα μέτρο που έχει την πλήρη στήριξη του εργατοπατερισμού, καθώς το περιέλαβε στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από το 2006, σημειώνουμε, με στόχο φυσικά, όπως αναφέρονταν τότε, τη βελτίωση της περίφημης ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Και βέβαια έπεται συνέχεια στα μέτρα, όπως βλέπουμε καθημερινά. Να γιατί λοιπόν οι εργαζόμενοι είναι ανάγκη, αξιοποιώντας όλους τους τρόπους, να διεκδικήσουν να μην πληρώσουν οι ίδιοι και πάλι, να κηρυχθούν άκυρες οι απολύσεις και οι βλαπτικές μεταβολές που επιβλήθηκαν όλο το μήνα Μάρτη, να καταβληθεί κανονικά στην ώρα του το δώρο του Πάσχα, να υπάρξει αναστολή πληρωμής οφειλών εργαζομένων προς το δημόσιο, τις τράπεζες, πρώην ΔΕΚΟ και ΔΕΚΟ κτλ. Αναστολή πληστηριασμών και κατασχέσεων, αντίστοιχα διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, να καταργηθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη μείωση έως και 50% του μισθού, να καταργηθεί
οποιοδήποτε μέτρο κατά της συνδικαλιστικής δράσης. Αντίστοιχα, τα μέτρα εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή απέναντι στο μέγεθος των οικονομικών συνεπειών που αντιμετωπίζουν χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, είτε γιατί οι ίδιοι έχουν κλείσει τις μικροεπιχειρήσεις τους λόγω των έκτακτων μέτρων, είτε λόγω της δραματικής μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας που αγκαλιάζει όλους τους κλάδους και αφορά αυτούς που μαζί με τους μισθωτούς, τη μικρομεσαία αγροτιά κτλ., αλλά και τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που πλήρωσαν ακριβά το μάρμαρο της καπιταλιστικής κρίσης των προηγούμενων ετών, αλλά και σήμερα συνεχίζουν να υφίστανται τις συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών και του οξυμένου ανταγωνισμού έναντι φυσικά των μεγαλύτερων καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Έτσι και η επιδότηση του εργαζόμενου, του αυτοαπασχολούμενου, με 800 ευρώ για 1,5 μήνα και 45 μέρες αποτελεί το τυρί στη φάκα για να μην δουν τα νέα μέτρα που θεσμοθετούνται υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων που δεν έρχονται ως προσωρινά, αλλά θα υλοποιούνται και μετά την αντιμετώπιση της επιδημίας. Συνεπώς, θεωρούμε πως τα μέτρα στήριξης που ανακοινώνει η κυβέρνηση για τους αυτοαπασχολούμενους και για τους αυτοαπασχολούμενους είναι ανεπαρκή και πρέπει να διευρυνθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες τρέχουσες ανάγκες αλλά και τα αδιέξοδα που θα εμφανιστούν στη συνέχεια. Γιατί, δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί μπορεί να δίνεται αναστολή για μια σειρά υποχρεώσεις σε πόρια, έχω δώσει τράπεζες, πολύ πάνω. Ναι, ναι, το γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε, ασφαλιστικά ταμεία. Ωστόσο, αυτές θα επιστρέψουν πολλαπλάσιο, αυτές οι υποχρεώσεις θα επιστρέψουν πολλαπλάσιο στο επόμενο διάστημα. Και απαιτείται ένας συνδυασμός μέτρων, περιορισμού των άμεσων προβλημάτων, αλλά και των προϋποθέσεων επιβίωσης για το άμεσο διάστημα. Έτσι λοιπόν, να αποδοθεί άμεσα σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες το ενεπίδομα των 800 ευρώ που έχουν μείωση της οικονομικής τους δραστηριότητας και έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ, επανένταξη των αυτοαπασχολούμενων στο αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύοντας και της καταβολής του έμφυα, αναστολή όλων των δανειακών υποχρεώσεων έως τον Σεπτέμβριο χωρίς όρους και προϋποθέσεις και αναστολή να αφορά το σύνολο κεφάλαιο και τους στόχους. Και βεβαίως αναστολή των ρυθμίσεων για οφειλές σε ΔΕΗ πρώην ΔΕΚΟ έως το Σεπτέμβριο. Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης, με το κράτος να καλύπτει πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές και χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας. Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης, κατασχέσεις, πληστηριασμοί, μη δεσμεύσεις λογαριασμών κτλ. Που έχουν δρομολογηθεί ή ενδεχομένως να είναι σε εξέλιξη. Απαλλαγή όλων των αυτοαπασχολούμενων από δημοτικά τέλη για 6 μήνες, καθώς και από τα ενίκια όσων μισθώνουν δημοτικές εγκαταστάσεις και ηλικία κτλ. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, αν κάτι αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά, στο πλαίσιο αυτού του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, μια έκτακτη κατάσταση, και αυτή τη φορά υγειονομική, καλείται να την πληρώσει με πολλούς τρόπους ο λαός. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, παράλληλα με τη συνειδητή προσπάθεια να προστατεύσουν τον εαυτό τους και όλη την κοινωνία από την επιδημία και να αναπτυχθεί η αλληλεγγύη σε όσους αντιμετωπίζουν πιο οξυμένες τις επιπτώσεις τους, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να χαριστούν στην κυβέρνηση και στην αντιλαϊκή πολιτική της. Να παραγράψουν τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για τη σημερινή κατάσταση στην υγεία και τη ζούγκλα της αγοράς εργασίας, όπου ως φάρμακο για τον κορονοϊό παρουσιάζεται το φαρμάκι της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής που μας οδήγησε ως εδώ. Ο μόνος δρόμος είναι να σηκώσει ο λαός ψηλά τη σημαία των διεκδικήσεων, να παλέψει για άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας του, της ασφάλειας, της ζωής του, να μην πληρώσει το μάρμαρο για ακόμα μία φορά. Εδώ και τώρα να διεκδικήσει μέτρα προστασίας και της υγείας του και των δικαιωμάτων του. Ο λαός μας, γιατί ο λαός μας πλήρωσε πολλά και δεν πρέπει να ξαναπληρώσει. Θεωρούμε λοιπόν, τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε, ότι τα μέτρα της κυβέρνησης είναι ανεπαρκή για τη στήριξη των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών κτλ. Της πλειοψηφίας του λαού μας. Αφήνουν ανυπεράσπιστο το λαό και κυρίως έρχονται να σαρώσουν όποιο εργασιακό δικαίωμα έχει μείνει όρθιο από την πολιτική όλων των κυβερνήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Στο όνομα της έκτακτης ανάγκης. Καταψηφίζουμε επί της αρχής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Στην πρώτη δηλώνουμε, θα ψηφίσουμε παρόν, στις άλλες δύο κατά, στο σύνολο κατά, επί της αρχής. Φυσικά υπάρχουν άρθρα που αν υπήρχε δυνατότητα να ψηφιστούν ξεχωριστά στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, θα είχαμε διαφορετική θέση, στάση και ψήφο. Σας ευχαριστώ.